Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε συνθήκες δοκιμαστικού σωλήνα. Γι' αυτό καλό θα είναι να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο? Ότι έχουμε μεγάλη επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει στην τελευταία του έκθεση για ρυθμούς ανάπτυξης, εντός εισαγωγικών ανάπτυξης, 0,5% μέχρι το 2030. Και αυτή η πρόβλεψη είναι ακόμη με μεγάλη επισφάλεια, δηλαδή στασιμότητα. Στασιμοπληθωρισμό δηλαδή, επί της ουσίας, και μάλιστα σε πορεία ηφαισιακή. Και μεγάλος ασθενής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, οι οικονομίες της Ιταλίας και της Γαλλίας ετοιμάζονται να μπουν σε συνθήκες, σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. Το έλλειμμα στη Γαλλία είναι 7%, στην Ιταλία 5%, για να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν τους επιχειρηματικούς ομίλους τους. Απ' την άλλη μεριά, η Γερμανία, με σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο, βλέπει σε σταθερή, μόνιμη βάση, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αυτοκινητοβιομηχανία, χημική βιομηχανία, μεταλλουργία και αλλού. Γιατί? Λόγω του ενεργειακού κόστους, σε μια απέρπιδα προσπάθεια να αποτρέψουν τη μετακίνησή τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που δίνει κίνητρα και φτηνή ενέργεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμέρους αντίθεση θα πεις. Γιατί από την γενική εικόνα δεν πρέπει να βγάλουμε από το κάδρο μας τους σκληρούς ανταγωνισμούς, τις οξυμένες αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα που οδηγούν σε εμπορικούς πολέμους, είπα με Κίνα, που μετατρέπονται αυτοί οι πόλεμοι σε πραγματικές συγκρούσεις, σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτές που βλέπουμε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο επέκταση στον Ειδικό Ωκεανό και στην Νότια Συνική Θάλασσα. Και δεν είναι ότι είναι περιφερειακός ο χαρακτήρας αυτών των συγκρούσεων, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος γενίκευσής τους. Ας δούμε για την ελληνική οικονομία δύο πολύ απλά παραδείγματα, για να μην μιλάμε απλά με στοιχεία τα οποία δεν έχουν και ουσία κατά τη γνώμη μας. Πρώτο παράδειγμα, ο τουρισμός. Είναι ή όχι ο τουρισμός η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας με ρεκόρ εισερχόμενων τουριστών? Και μάλιστα το 1/3 του συνόλου των επενδύσεων τα τελευταία πολλά χρόνια απευθύνεται σε σύνθετα και πολυτελή τουριστικά καταλήμματα, βεβαίως. Που έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας στις μεγάλες ξενοδοχειακές και όχι μόνο μονάδες, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με τον τουρισμό να βρίσκονται υπό καθεστώς χρεοκοπίας, σε εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους του κλάδου. Γι' αυτό και υπάρχουν περίπου 60.000 και νέες θέσεις εργασίας σε τέτοια βάση και σε πολυτέλεια για το λαό και την νεολαία. Περίπου τα μισά, το 50% των ελληνικών νοικοκυριών δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ούτε μία μέρα. Ο δεύτερος τομέας, η ενέργεια, που και εκεί είμαστε πρωταθλητές. Από την άποψη πια ότι περίπου και εδώ το 1/3 των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια κατευθύνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης την υπερέτησε με συνέπεια όλες τις κυβερνήσεις, και η σημερινή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Και μάλιστα πήραν και συγκεκριμένα μέτρα να διασφαλίσουν τις τιμές αλλά και τα κέρδη στα κοράκια της πράσινης ενέργειας. Και όχι μόνο αυτό τους διασφάλισε τις τιμές και τα κέρδη, όλες οι κυβερνήσεις, αλλά βάλανε ταυτόχρονα, δημιουργούσαν και μηχανισμούς αύξησης των κερδών τους, όπως είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αυτό βεβαίως κερδοφορεί αφούντος αυτών των ομίλων. Από την άλλη μεριά έχουμε απώλεια χιλιάδων σταθερών θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας και ένα πολύ ακριβό μείγμα για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα ένα μείγμα το οποίο είναι και ανεπαρκές κιόλας και καλύπτεται από τι, από εισαγωγές από τρίτες χώρες, είτε ενεργειακών πηγών είτε ίδιας ηλεκτρικής ενέργειας. Και ταυτόχρονα καταστρέψατε με τις πολιτικές σας τις εγχώριες πηγές, δηλαδή τα ορυκτά
καύσιμα στα οποία θα μπορούσε να συνεχίσει να βασίζεται η παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας στο όνομα της δίκαιης μετάβασης. Και από αυτή την άποψη όχι μόνο το περιβάλλον δεν σεβεστεί, αλλά αντίθετα και το ίδιο το περιβάλλον το καταστρέφεται με την άναρχη χωροθέτηση αυτών των επενδύσεων που είναι σε βάρος του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Και αλήθεια, όλα αυτά τα πάνελ και ανεμογεννήτες τι θα γίνονται τελειώσει ο χρόνος ζωής τους, μια δεκαετία χοντρικά, πού θα ανακυκλωθούν όλα αυτά που πολλά έχουν και βαρέα μέταλλα. Και σε αυτή τη λογική προσπαθούν τα άλλα κόμματα, επειδή βλέπουν τον άδικο και αντιλαϊκό χαρακτήρα της πράσινης ενέργειας, να καλλιεργήσουν αυταπάτες, μιλώντας περί ενεργειακής δημοκρατίας, περί ενεργειακών κυβερνήσεων και αυτοπαραγωγής. Βεβαίως, αυτή την πολιτική και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί. Αλλά πού οδηγούν αυτές οι λογικές? Στη συγκέντρωση οδηγούν. Στη συγκέντρωση και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των κατασκευαστών, των προμηθευτών και των ενεργειακών επιχειρήσεων. Γιατί όπου θα προμηθευτούν τα πάνελ για την αυτοπαραγωγή? Από τους κατασκευαστές, από τους προμηθευτές. Και γι' αυτό ακριβώς και τρίβουν το χέρι τους όλοι αυτοί με αυτές τις λογικές. Γιατί θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Και βεβαίως ταυτόχρονα υπάρχει η δυσκολία του συγχωρητικότητας του ενεργειακού δικτύου, της ανεπάρκειας. Και βγαίνουν τώρα ως λαγοί οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων και λένε να αναβαθμιστεί το ενεργειακό δίκτυο για να χωρέσει και αυτοπαραγωγή. Αλήθεια, γι' αυτό το κάνετε? Ή γιατί έχουν μείνει στάσιμες δεκάδες πολύ μεγάλου μεγέθους επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω του κορεσμένου του δικτύου? Άσε που αυτή η λογική θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες ανάμεσα σε αυτούς που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν για αυτοπαραγωγή τέτοιου είδους πηγές. Και θα έχουν να αντιμετωπίσουν το πολύ ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. Από αυτήν την άποψη βεβαίως είναι βολική αντιπαράθεση, κύριε Υπουργέ, που σας κάνουν τα άλλα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, επιλεκτική χρήση στοιχείων. Και εσείς εδώ και μας βομβαρδίσατε, εντός αγωγικών, με μια πληθώρα στοιχείων. Όμως, το λέει ο λαός μας, κύριε Υπουργέ, θα το επαναλάβω. Όπου ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Και από αυτή την άποψη εγώ θα αναφέρω μόνο δύο μεγέθη. Το 1/4 των εργαζόμενων αμείβεται με χαμηλότερο ποσό από τον κατώτερο μισθό, λόγω ακριβώς της μερικής απασχόλησης, της εποχιακής απασχόλησης, ενώ ο μέσος μισθός υπολείπεται ακόμη 27% από το μέσο μισθό που ήταν το 2009, πριν 15 χρόνια. Μίλησε ο Υπουργός ότι η κυβέρνησή του έκανε τεράστια άλματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Γι' αυτό το κουκουέ σας ασκεί κριτική, κύριε Υπουργέ, γιατί ακριβώς αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί και το δείκτη του βαθμού της ταξικής σας και αντεργατικής σας πολιτικής. Γιατί προϋποθέτει αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον μια ολομέτωπη σφοδρή επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα? Μπροστά στο οικοδόμημα που είχαν φτιάξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ήρθε ο νόμος Χατζηδάκη, ο νόμος Γεωργιάδη, ο αντεργατικά εκτρώματα, για να φτιάξουν τη συγκεκριμένη αγορά ενός πολύ φτηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού. Δεύτερον, συνεχή κίνητρα σε επιχειρηματικούς ομίλους, χρηματοδοτικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές, εκποίηση της περιουσίας για ένα κομμάτι ψωμί της δημόσιας, ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης της υγείας και της παιδείας για να βρουν διέξοδο περισσορευμένα κεφάλαια, παραχώρηση των ορεινών όγκων, των ακτών και του Αιγιαλού, ειδικά χωροταξικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επενδυτικών του σχεδιασμών και σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Αυτά είναι λοιπόν που καθορίζουν το χαρακτήρα της ταξικής σας πολιτικής. Έτσι λοιπόν. Θέλω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ολοκλήρωσα μόνο. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αποτελεί με αποφασιστικότητα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν αποτελεί τη σωτηρία και τη λύση για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και των δικαιωμάτων του, αλλά αντίθετα αποτελεί το θήτη. Αυτό είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή κανονικότητα που όλοι οι υπόλοιποι μιλάτε. Και γι' αυτό ακριβώς και την εξοραίζετε. Ξεθάβετε ΠΑΣΟΚ,
ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, από το χρονοδούλαπο της ιστορίας, χρεοκοπημένες θεωρίες περί βιώσιμης καπιταλιστικής ανάπτυξης, περί δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης, περί κράτους δικαίου κοινωνικό. Κράτος, βαυκαλίζεστε όλοι σας, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι αντεργατική σε βάρος των εργαζόμενων, είναι άδικη σε βάρος των λαϊκών αναγκών, ανορθολογική, αντιπαραγωγική και αβέβαια για τα προκαλέσει νέα κρίση. Και αυτά κανένα μείγμα διαχείρισης δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυτός ο χαρακτήρας δεν αναιρείται. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε με την πολιτική εξοραϊσμού του συστήματος είναι να καλλιεργήσετε στον κόσμο αυταπάτες και ταυτόχρονα να συμπιώσετε τις απαιτήσεις του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η μοναδική διέξοδος που υπάρχει από αυτή την κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, είναι ακριβώς η εργατική τάξη, τα πλατεία λαϊκά στρώματα, αυταπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές, αγρότες, οι βιοτέχνες, η νέα γενιά να συγκρουστεί με τον πυρήνα των αιτιών. Των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ημερός και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι βαθύτατα αντιλαϊκή, αντεργατική και το σύστημα αυτό της βαρβαρότητας που τους πλούσιους τους κάνει πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους για να ανοίξουν οι λεωφόροι του μέλλοντος, οι λεωφόροι της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.